Λέγεστε στη Λέσβο, σήμερα είναι μέρα που το προσφυγικό είναι πρώτο θέμα και μια από τις πολλές μέρες φαντάζομαι που θα είναι πρώτο θέμα. Ωστόσο, να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό που έγινε πριν λίγο εδώ. Ο κύριος Οικονόμου, νομίζω είχατε την ευκαιρία να το παρακολουθήσετε, από τη Νέα Δημοκρατία, είπε ότι αν δεν δεχτούν οι κύριοι Πολάκης και Τζανακόπουλος αυτό που λέει η πλειοψηφία, δηλαδή να μην συμμετέχουν στις εργασίες της Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, τότε θα πρέπει να τους βγάλει έξω ο Φρούραρχος. Το σχόλιο σας. Η νέα κυβέρνηση, κύριε Μελιγκόν, εκτός από πρωταθλήτρια στο ψέμα και στα fake news, φαίνεται ότι πρωταγωνιστεί και στη μαχαλομαγιά, η οποία υποβιβάζει βία, ναι, το όποιο επίπεδο υπήρχε στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες και δεν σέβεται καθόλου τους θεσμούς. Και στην περίπτωση αυτή, αυτής της φαρσοκομωδίας της Προανακριτικής Επιτροπής για την υπόθεση Παπαγγελόπουλου, βλέπουμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα μέσα από μια συμπαιγνία της Σαμαρικής Πτέρυγας Νέας Δημοκρατίας και του Κινήματος Αλλαγής, δυστυχώς. Και αυτό ας το σκεφτούν καλά οι άνθρωποι που ακόμη στηρίζουν το Κινάλ. Mm-hmm. Σήμερα είχαμε μια εξόφθαλμη συνεργασία του Σαμαρικού Μπλοκ με το Κινάλ, προκειμένου να εξαιρεθούν από αυτή τη διαδικασία πρώτον ο Υπουργός Υγείας που έκανε το παν για να αναδειχθεί το σκάνδαλο Νοβάρτης πολιτικά. Και δεύτερον, ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος που τυχαίνει να είναι και νομικός, ναι, και με αυτές τις ιδιότητες έχει επίσης ασχοληθεί εκτενώς με την υπόθεση. Δεν πρόκειται να τους κάνουμε τη χάρη. Θα κινηθούμε με βάση το Σύνταγμα και τους νόμους που είναι ενάντια σε αυτή τη σκευωρία που προσπάθησε να στήσει σήμερα το Κινάλ και η Νέα Δημοκρατία για να εξαιρεθούν οι Τζανακόπουλος και Πολάκης από την προανακριτική. Και στο τέλος νομίζω ότι θα επικρατήσει η λογική. Βέβαια, τώρα δεν ξέρω πόσο η λογική κολλάει ως έννοια σε όλο αυτό που έχουμε αρχίσει να ζούμε με την προανακριτική. Σήμερα, ας πούμε, είχαμε και τον κύριο Γεωργιάδη να εκφράζει την εικασία, την κατηγορία, όπως θέλετε πείτε το, ότι ο κύριος Τσίπρας έχει χρηματιστεί από φαρμακευτικές. Ο κύριος Γεωργιάδης προεκλογικά έλεγε για τον τότε πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα ότι θα τον τελειώσει. Και μάλιστα με ύφος John Wayne σε Western, εν πάση περιπτώσει σιγά τα σκάλια. Mm-hmm. Τους είδαμε όταν για να ισορροπήσουν σε ένα λεπτό σκηνή μεταξύ Σαμαρά και Μητσοτάκη, ναι μεν έφεραν την δίωξη Παπαγγελόπουλου στη Βουλή, αυτή τη φαρσοκομωδία, την πρόταση δίωξης, ναι, αλλά δεν τόλμησαν φυσικά να φέρουν την υπόθεση Τσίπρα όπως μας απειλούσαν προεκλογικά, γιατί προφανώς καταλαβαίνουν ότι καλά, ήδη η απόφαση, η περίπτωση Παπαγγελόπουλου είναι μια φαρσοκομωδία όπως σας είπα, αλλά καταλαβαίνουν ότι αν τολμούσαν να προχωρήσουν σε τέτοιο βαθμό γελοιότητας, ναι, ο πολιτικός εξευτελισμός θα ήταν άνευ προηγουμένου. Τώρα να περάσουμε λίγο στο προσφυγικό. Καταρχάς, με δεδομένο και εσείς το έχετε ζήσει από πρώτο χέρι, ότι οι άνδρες και οι γυναίκες του λιμενικού έχουν πραγματοποιήσει χιλιάδες διασώσεις, έχουν υποστεί, έχουν κάνει φοβερές προσπάθειες, έχουν υποστεί ακόμη και το ψυχολογικό κόστος που έχει το να διασώζει κανείς καθημερινά πρόσφυγες και μετανάστες στο Αιγαίο. Ο Κυριάκος Παπαδόπουλος το πλήρωσε και με τη ζωή του αυτό. Κατά συνέπεια, μήπως είναι λίγο άδικο να αφήνονται υπόνοιες ότι θα μπορούσε να είναι και κάτι διαφορετικό από δυστύχημα αυτό το οποίο έγινε σήμερα ανοιχτά της ΚΟ. Άδικο για το λιμενικό εννοώ, έτσι. Μελιγκόνη, ερχόμενος από τη Λέσβο, ναι, θα σας απαντήσω χωρίς περιστροφές. Εμείς στο λιμάνι της Λέσβου έχουμε προκαιρού, είχε έρθει και ο Νίκος Οβούτσης, έχουμε γενιάσει τον προβλήτα Κυριάκου Παπαδόπουλου. Ναι. Στη μνήμη ενός ήρωα του λιμενικού σώματος που διέσωσε με αυτοθυσία χιλιάδες κυριολεκτικά ζωές στην καυτή περίοδο 2015-16. Είμαι σε θέση να γνωρίζω από πρώτο χέρι στα χρόνια που κυβερνήσαμε τη δουλειά που έκαναν οι άντρες και οι γυναίκες του λιμενικού σώματος. Διασώζοντας κάτω από συχνά πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους από τις βάρκες, mm-hmm, που η τουρκική ακτοφυλακή επέτρεπε να αποπλέουν από τα τουρκικά παράλια. Για το τραγικό γεγονός για το οποίο ενημερωθήκαμε σήμερα, ναι, θέλουμε απαντήσεις και επίσημη διαλεύκανση της υπόθεσης από την πολιτική ηγεσία. Δεν θα πούμε τίποτα αν δεν υπάρξουν επίσημο πόρισμα για το τι συνέβη, γιατί ακριβώς σας λέω, έχουμε στο νου μας τη δουλειά που έχει κάνει το λιμενικό τα τελευταία χρόνια, σεβόμενο
Ναι. Το διεθνές δίκαιο. Από εκεί και πέρα να πω και κάτι άλλο. Το είπατε κι εσείς. Το προσωπικό του λιμενικού, όπως και της αστυνομίας στα νησιά που έχουν προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές, έχει φτάσει στα όρια του. Και αυτή η κυβέρνηση, ναι, αφού πρώτα φρόντισε να αδειάσει τα νησιά από πρόσφυγες και μετανάστες, φτάνοντας τη Μόρια από 5.680 σε 7 Ιουλίου στις 14.001 πριν τρεις μέρες, που την επισκεφτήκαμε με αντιπροσωπεία ευρωβουλευτών, φρόντισε εντός εισαγωγικών να κάνει μηδέν έκτακτες μεταθέσεις αστυνομικών στη Λέσβο και να αφήσει και χωρίς αύξηση προσωπικού το λιμενικό. Αυτό είναι ένα άλλο στοιχείο, mm-hmm, το οποίο να το λάβουν υπόψη αυτοί που μας βλέπουν, ναι, και οι οποίοι όντως σέβονται την προσπάθεια που έχουν κάνει τα σώματα ασφαλείας σε αυτή τη μεγάλη κρίση. Από εκεί και πέρα, εγώ θέλω να πιστεύω ότι κανείς δεν παρενεύει τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και περιμένουμε τα πορίσματα. Κατά συνέπεια, με βάση αυτό που λέτε, που σας τιμά, δηλαδή ότι δεν θα πείτε τίποτα άλλο για το θέμα, επειδή ξέρετε τις προσπάθειες των ανδρών και των γυναικών του λιμενικού, δεν έχει νόημα να σας ρωτήσω αν πηγαίνει και κάπου αλλού το μυαλό σας. Όχι. Εγώ το μόνο που θα σχολιάσω, ναι, είναι ότι οι άνδρες και οι γυναίκες του λιμενικού γνωρίζουν ξεκάθαρα, ίσως όχι από την περίοδο Σαμαρά που είχαμε τα φαρμακογνήσια, αλλά από τη δική μας κυβερνητική περίοδο σίγουρα, ποιοι είναι οι κανόνες του διεθνούς δικαίου, mm-hmm, ότι απαγορεύονται οι επαναπροωθήσεις, τα λεγόμενα pushbacks, ναι, και ότι το λιμενικό υποχρεούται, όπως κάνει τα τελευταία χρόνια με πείσμα και αυταπάρνηση, να κάνει διάσωση. Από εκεί και πέρα θα σταθώ εδώ και θα περιμένουμε τα πορίσματα, γιατί εμείς κάνουμε υπεύθυνη αντιπολίτευση, ειδικά στο προσφυγικό θέμα, και δεν είμαστε σαν τη Νέα Δημοκρατία. Τι λέτε στις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες βλέπουμε η μία μετά την άλλη σε διάφορες περιοχές κινητοποιούνται λέγοντας ότι δεν θέλουν πρόσφυγες στην περιοχή τους ούτε στα ξενοδοχεία τους? Εννοείται στην ενδοχώρα. Ναι, ναι. Δεν θα απαντήσω με δικά μου λόγια ούτε με κάτι πρωτότυπο. Επειδή είμαι μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής, θα σας πω πώς απάντησε ο απερχόμενος Έλληνας Επίτροπος Μετανάστευσης, ο κύριος Αβραμόπουλος, σε επίμονες ερωτήσεις του κυρίου Χαρακόπουλου από τον νομό Λαρίσα, δεν κάνω λάθος, και άλλου ενός βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας για το ίδιο θέμα. Που του κυρίου Πάτση από τα Γρεβενά, δεν κάνω λάθος. Προερχόμενος από τη Νέα Δημοκρατία, έτσι. Ναι. Κύριος Αβραμόπουλος, πρώην υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, και οριστής επίτροπος με πρόταση της κυβέρνησης Σαμαρά Βενζέλου, απάντησε στους ίδιους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ότι πώς θέλετε, mm-hmm, να πείσω το δήμαρχο του Ντόρτμουντ να πάρει επιπλέον πρόσφυγες στο Ντόρτμουντ, ναι, όταν φερρυπίν ο ΧΙΠΣΙΖΕΤ δήμαρχος ενός ελληνικού δήμου της ενδοχώρας αρνείται να πάρει έστω και 10, 20, 50 άτομα στη δική του περιοχή. Και εδώ θα το αναποδογυρίσω και θα σας μιλήσω πάλι προερχόμενος από τη Λέσβο. Ναι. Δεν είναι δυνατόν σε μια κατάσταση αναζωπήρωσης της κρίσης ροών, mm-hmm, από τον Ιούλιο και πέρα, να μεταδίδουμε υλικό και φωτογραφίες και ντοκουμέντα από την επωνομαζόμενη ζούγκλα, που είναι ο αυτοσχέδιος καταβλισμός που έχει στηθεί έξω από το κήτη της Μόριας, διότι ξεχύλισε το κήτη της Μόριας και αυτό ξεκίνησε να χτίζεται, να δημιουργείται βασικά, γιατί είναι παραπήγματα, από τον Ιούλιο μέχρι το Σεπτέμβριο και συνεχίζεται, ναι, άναρχα. Δεν είναι δυνατόν αυτή την εικόνα εμείς να τη μεταδίδουμε σε όλη την Ελλάδα και στις αυτοδιοικητικές αρχές και οι αυτοδιοικητικές αρχές της ενδοχώρας, επειδή πρόσκυνται στο συντηρητικό χώρο, ναι, κύριε Μελιγκόνη μου, να δείχνουν όχι απλά διαφορία, αλλά εχθρότητα απέναντι στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα νησιά, όπου και εκεί στο κάτω-κάτω σε πάρα πολλούς δήμους υπάρχουν οι καινούργιες συντηρητικές αυτοδιοικητικές αρχές. Δηλαδή, εδώ έχουμε, αν το θέλετε έτσι, και μία ενδονεοδημοκρατική κρίση, την οποία όμως την πληρώνει, είναι μία κρίση στο κασίδι το κεφάλι. Είναι μία κρίση που την πληρώνουν, ναι, οι τοπικοί πληθυσμοί των νησιών σαν το δικό μου. Ωστόσο, αν είχατε τώρα δίπλα σας ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, μια που μιλάτε για τη Μόρια, θα σας έλεγε ότι εντάξει, μπορεί κάποια παραπήγματα να χτίστηκαν, άρχισαν να γίνονται από τον Ιούλιο ως το Σεπτέμβριο, δηλαδή επί κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά τα πράγματα και οι φωτογραφίες και τα πλάνα για τη Μόρια δεν ήταν κολακευτικά και επί ΣΥΡΙΖΑ. Έχετε κυβερνήσει 4,5 χρόνια. Θυμόμαστε όλοι σκηνές βουτυγμένες στο χιόνι. Αυτές ήταν εικόνες που είδαμε επί ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Δηλαδή, θα σας έλεγε κάποιος της Νέας Δημοκρατίας, σαν γρήγορα δεν τα ξεχάσατε. Δεν έχουμε ξεχάσει τίποτα, κύριε, ναι, Μελιγκόνη, γι' αυτό συνεχίζουμε να πολιτευόμαστε όπως πολιτευόμαστε, mm-hmm, για το προσφυγικό και όχι όπως πολιτευόταν μέχρι τις 7 Ιουλίου η Νέα Δημοκρατία, βασιζόμενοι στο μισανθρωπισμό, την ξενοφοβία και το ρατσισμό.
Ο ΣΥΡΙΖΑ κλήθηκε να διαχειριστεί περίπου 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους που το 2015-2016 ναι. πέρασαν διαμέσου των νησιών για να φύγουν προς άλλες χώρες της Ευρώπης οργανωμένα ή ανοργάνωτα. Όταν διαχειριστήκαμε το ξέσπασμα αυτό το 2015, δεν είχαμε δομές στα νησιά. Τα κίτ που φτιάχτηκαν, τα κέντρα υποδοχής ταυτοποίησης, ναι. τα έφτιαξε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ από το μηδέν mm-hmm. και μέσα σε ελάχιστο χρόνο για να προλάβει να αντιμετωπίσει κάπως αυτή την πρωτοφανή κρίση. Σήμερα που μιλάμε μεν για αύξηση των ροών, αλλά για πολύ μικρότερα νούμερα από το 2015-2016 και με υπαρκτές δομές, η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει λόγω της ακροδεξιάς, της ιδεολειψίας και της παντελούς διαχειριστικής ανικανότητας ναι. να έχει φτάσει στη μόρια από τις 5.680, επαναλαμβάνω, που την παραδώσαμε εμείς 7 Ιουλίου, στις 14.000 και άρα να υπερβαίνει κάθε όριο του κιτ που αντέχει μέχρι 3.200, με αποτέλεσμα να έχουμε σήμερα για πρώτη φορά ναι. έναν αυτό σχέδιο συνοικισμό που λέγεται ζούγκλα, με κρεμάμενα ηλεκτρικά καλώδια που συνδέονται με πολύμπριζα στον αέρα και σελοτέιπ, με τις πρώτες βροχές ενδέχεται να καούν άνθρωποι από ηλεκτροπληξία, και με το στρατό, κάποιες μη κυβερνητικές οργανώσεις, που υπάρχει μερίδα των μη κυβερνητικών οργανώσεων που κάνει πολύτιμη δουλειά, την αστυνομία και εργάτες από το ΚΙΤ, των οποίων οι συμβάσεις λήγουν σε λίγες μέρες, ναι. εργαζόμενοι από τα κοινοφελή του ΟΑΕΔ, και η κυβέρνηση δεν τις έχει ανανεώσει ακόμα. Κινδυνεύει το ΚΙΤ να μείνει χωρίς εργαζόμενους, όπως έμεινε με 2 γιατρούς και χωρίς διερμηνείς μέσα στον Αύγουστο που είχαμε 12.000. 2 γιατροί για 12.000 κόσμο. Ναι. Βγήκαν οι ίδιοι γιατροί και είπαν ότι οι 6.000. Τέλη Αυγούστου ναι. δεν είχαν περάσει πρώτο ιατρικό έλεγχο, κύριε Μελιγκόνη. Αυτό μπορεί να σημαίνει, σε συνδυασμό με το ότι δεν τους δίνουν άμκα και το έκοψε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και θα το πω για τους ντοπικούς πληθυσμούς που μας ακούνε. Αυτό τι σημαίνει, για να το καταλάβουμε, ότι όταν ένας πρόσφυγας δεν περνάει τον πρώτο ιατρικό έλεγχο μέσα στο ΚΙΤ και δεν έχει άμκα, μπορεί να έχει ένα μεταδιδόμενο νόσημα, το οποίο επειδή δεν έχει πρόσβαση σε φάρμακα και πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας λόγω έλλειψης άμκα, θα μεταδοθεί μέσα στο ΚΙΤ και από το ΚΙΤ μπορεί να μεταδοθεί στο δίπλα χωριό και το καθεξής. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν οι ντόπιοι, ότι η απόφαση της Νέας Δημοκρατίας να καταργήσει την απόδοση άμκα σε πρόσφυγες και ναι. μετανάστες, και ταυτόχρονα η διαχειριστική της καταστροφή να μην ανανεώνει συμβάσεις γιατρών και διοικητικού προσωπικού και υπηρεσίας καθαριότητας, είναι υγειονομική βόμβα και για τον τοπικό πληθυσμό. Μάλιστα. Κύριε Μπουρνού, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συζήτηση. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Κυρίες και κύριοι, καλά κρατεί η πολιτική.